ακόμη κίνηση αγάπης, ανθρωπιάς και πολιτισμού από τον αγαπητό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό Γιάννη Χαρούλη, ο οποίος πούλησε το λάδι που μάζεψε με την οικογένειά του για να αγοράσει μουσικά όργανα στο Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου. Μια χειρονομία γεμάτη νόημα, δείχνοντας εμπράκτως τον ενδιαφέρον του για τους αυριανούς μουσικούς. Ήταν μεγάλη έκπληξη για μας. Την Πέμπτη είχα ενημέρωση από τις συνεργάτιδες του ότι ήθελε να μας κάνει δώρο κάποια μουσικά όργανα. Με ρώτησαν πια, τους είπα για τους ταμπουράδες που είναι ένα από τα δύο υποχρεωτικά μουσικά όργανα του σχολείου, οπότε χρειαζόμαστε αρκετούς, και μια σκομαντούρα, καθώς ήταν η πρώτη χρονιά που θα έχουμε μάθημα σκομαντούρα στο σχολείο. Η έκπληξή μου ήταν διπλή όταν μετά από 20 λεπτά είχα την ενημέρωση ότι ο κύριος Χαρούλης ήδη έψαχνε για τα μουσικά όργανα. Τα πήγε και παρήγγειλε και την επόμενη μέρα μας τα έφερε προσωπικά ο ίδιος. Ήταν η γερά ζάχαρη, φωνήσε σαν αηδόνι. Αφού μάζεψε τις ελιές στο χωριό του, πούλησε το λάδι και δώρισε 3 ολοκένουργιους ταμπουράδες και μία σκομαντούρα. Μάλιστα τα μουσικά όργανα μετέφερε ο ίδιος στο σχολείο, σκορπώντας χαρά, με το πρωινό αυτό να μένει αξέχαστο στις καρδιές των μαθητών, τους οποίους έχει κερδίσει μέσα από την τέχνη του και αυτή τη φορά μέσα από την απλότητα και την αμεσότητά του. Όταν ανοίγεις την πόρτα και καλωσορίζεις τον κύριο Χαρούλη στο μουσικό και η πρώτη κουβέντα είναι «Ήντα κάνετε κοπέλια», τι άλλο θέλετε να σας πω. Η απλότητα, το πόσο απέριτος είναι, το πόσο ανθρώπινος είναι, η αγάπη που έδειξε στα παιδιά, αμέσως ασχολήθηκε με τα παιδιά, ήταν κάτι το φανταστικό για όλους μας. Ο Γιάννης Χαρούλης έβγαλε φωτογραφίες με τα παιδιά, τα οποία έπαιξαν τα κάλαντα και όλοι μαζί έγιναν μια παρέα, τραγουδώντας μαζί με τη χοροδία, με το κλίμα να είναι γιορτινό και χαρούμενο. Τα παιδιά φαντάζομαι το εκτιμούν αυτές, δεν είναι? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Βλέπουν ότι αναγνωρίζει την προσπάθειά τους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όπως σας είπα, είμαστε καινούριο σχολείο. Ουσιαστικά πέρσι ξεκινήσαμε τις δράσεις. Οπότε όταν βλέπουν τον κύριο Χαρούλη να θέλει να τα ακούσει, για παράδειγμα, και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες που έχουν έρθει. Έχει έρθει και ο κύριος Ταψανιώτης, για παράδειγμα, ο οποίος έπαιρνε τα παιδιά και λέει: «Ελάτε, παίξτε μαζί μου». Είναι σημαντικό για αυτά. Ο καταξιωμένος Λασιθιώτης καλλιτέχνης από τα έξω Λακόνια, ο οποίος ήρθε σε επαφή με τη μουσική σε ηλικία 6 ετών, όταν ο πατέρας του γλύπτει στο επάγγελμα, του έδειξε πώς να παίζει μαντολίνο, έδειξε εμπράκτος την αγάπη για τον τόπο του και τους μαθητές, στους οποίους υποσχέθηκε ότι θα τους επισκεφτεί πολύ σύντομα, ώστε να τους μιλήσει για τη μουσική και την πορεία της ζωής του και να απολαύσουν διαζώσεις τις απίστευτες αρμηνίες του. Επίσης την Παρασκευή, με το που ήρθε ο κύριος Χαρούλης, μετά το απόγευμα, ο κύριος Καναβάκης μας έκανε δώρο ένα πιάνο stage, το οποίο ήδη είναι στο σχολείο μας.